Λίγο πριν την ανακοίνωση του νικητή του MasterChef, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος πέταξε ένα υπονοούμενο για την συμμετοχή του Κοντιζά στον επόμενο κύκλο του MasterChef. Μένει να ανακοινώσουμε τις υπόλοιπες βαθμολογίες και να μάθουμε αν αληθεύει ότι ο Σωτήρης μπορεί του χρόνου να μην είναι μαζί μας. Έλα πάμε, πάμε. Έλα πάμε. Πού το ξέρεις ρε Μαγάσα, πού το ξέρεις. Έλα τώρα. Νικητής του έκτου κύκλου του MasterChef αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Κουμουνδούρος. Η σεφ Claire Smith δοκίμασε το πιάτο σου και η βαθμολογία της είναι... 8 στα 10! Αυτά ήταν! Παναγιώτη, είσαι ο μεγάλος νικητής! Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το περίμενες? Εντάξει, δεν ήμουν 100% σίγουρος. Είχα δώσει το καλύτερο μου αυτό σίγουρα. Έκανα το καλύτερο μπορούσα. Εντάξει, αλλά πρέπει να είσαι και ο αντίπαλός σου ουσιαστικά σε παρένθεση, ας πούμε, για να είσαι σίγουρος αυτό. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος για σένα? Γενικά στο παιχνίδι. Γενικά στο παιχνίδι η πιο δύσκολη αντίπαλη ήταν οι φίλοι μου. Πάρα πολύ φίλοι μου, αλλά αυτούς που φοβόμουν πάρα πολύ μαγειρικά ήταν Γιάννος και Μικρός και ο Νικητάς. Ποιος κριτής σε δυσκόλεψε περισσότερο? Κανένας δεν με δυσκόλεψε περισσότερο. Όλοι ήταν υπέροχοι και όλοι ήταν αντικειμενικοί. Οπότε... Δεν φοβόσουν την κριτική κάποιου περισσότερο? Του κ. Κοντιζά φοβόμουν πιο πολύ. Απλά οπότε πήγε ένα ψάρι. Είναι γιατί έχει αυτό το συνήθω να βρίσκει κόκαλα, ρε παιδί μου. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Αυτό το έπαθλο το αφαίρεσαι στον πατέρα σου? Αυτό το έπαθλο το αφαίρεσαι σε όλους τους δικούς μου, σε όλους όσους με αγαπάνε και με στηρίζουν. Οπότε είναι, ξέρεις, μοιρασμένο σε πολλά κομμάτια. Η απουσία του σήμερα ήταν σε τι? Σίγουρα η απουσία του. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ. Εντάξει, έχω πάρα πολλούς φίλους μου, έχω και από εδώ φίλους μου, οπότε είναι φοβερό το συνέστημα. Εντάξει, όλοι βλέπουν και στηρίζουν από πού είναι ο καθένας. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις στα χρήματα? Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Θέλω λίγο, ξέρεις, κάποιες μέρες να χαλαρώσω, να καθαρίσω το μυαλό, να δω και τι προτάσεις επαγγελματικές υπάρχουν και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αν δεχτείς μια πρόταση τηλεοπτικά, να είσαι σε μια εκπομπή, θα το ήθελες ή όχι? Ήρθα στο MasterChef για έναν λόγο, για να έχω πολλές επιλογές στη μαγειρική. Οπότε, άμα είναι για κάτι επαγγελματικό το οποίο είναι τηλεοπτικό, σίγουρα το κάνουμε και αυτό. Αλλά δεν σταματάμε να είμαστε σε μια κουζίνα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας κατά κύριο λόγο. Αισθάνεσαι ο καινούριος Άκης Πετρετζίκης? Όλοι λένε ότι μοιάζεις και ότι θα κάνεις. Όχι, εντάξει. Άκης Πετρετζίκης είναι ένας. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, να συγκρίνεις εμένα μαζί του, ξέρεις, χάνω από τα αποδυτήρια. Οπότε, εντάξει, Άκης είναι ένας. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, νομίζω, σε αυτό το πράγμα. Πώς στεναχωρήθηκες που δεν πήρες την πρώτη θέση? Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου, γιατί μάνι που έφτασα στον τελικό και θα ακούγεται το όνομα ότι, ξέρεις τι, πέρυσι ήταν ο Πάνος με την καλιά που τελικό. Εμένα γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη. Ήταν πρώτος σε δεύτερος, είμαστε και οι δύο κερδισμένοι. Mm-hmm. Το περίμενες όλο αυτό, γιατί έχεις δηλώσει και πέρσι συμμετοχή. Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα και είναι αυτό που λέμε ότι έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ο Παναγιώτης που ήσασταν τόσους μήνες μαζί? Με το Πάνο ήμασταν μαζί τόσους μήνες, εντάξει, ζούσαμε στο ίδιο σπίτι όπως και με τα άλλα τα παιδιά. Και εννοείται, κάναμε μια σχέση έτσι φιλική, πειρασμένο ένας τον άλλον, τον κοροϊδεύαμε και αυτά. Τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ απ' όλα? Περισσότερο με δυσκόλεψε, ναι, μεν η συγκατοίκηση, το ότι έφυγα ξαφνικά μια μέρα από το σπίτι μου και πήγα σε ένα άλλο σπίτι με αγνώστους. Ποιος κριτής σε δυσκόλεψε περισσότερο? Από τους τρεις κριτές, περισσότερο με δυσκόλεψε ο κύριος Κοντιζάς. Από πέρυσι τον είχα συσσαγωγικά λίγο άχτη, ήθελα να μου πει ένα ναι, ήθελα να ακούσω καλά λόγια από αυτόν. Οπότε όταν κατάφερα και είδα ένα 9 σε πιάτο αντιγραφής, λέω εντάξει, καταφέραμε και ένα στόχο που θέλαμε. Τόσα χρόνια που έβλεπες MasterChef, παίρναγε από το μυαλό σου ότι θα βρεθείς σε αυτή τη θέση και θα κερδίσεις σχεδόν? Τόσα χρόνια που το παρακολουθούσα από τον καναπέ, έλεγα αχ, τι ωραία να ήμουν κι εγώ. Και γιατί, ξέρεις, και δηλιάζεις, λες να πάω, να μην πάω. Μετά λες θα πάω. Γιατί, αφού το θέλω πολύ και μου αρέσει, οπότε λες πάω και ό,τι γίνει. Και να, αυτό το ό,τι γίνει, γίνεται τελικά αυτό που θες με πείσμα και με πολύ σκληρή δουλειά. Μάλιστα. Πολύ γλυκό κορίτσι. Πολύ γλυκό κορίτσι. Και δεν πάει και διακοπές με τη μαμά στην Αίγυπτο. Το είχε πει, κερδίσει ή δεν κερδίσει στον τελικό. Κούκλα. Πάντως, να πούμε ότι έχασε 58-53.
μικρή διαφορά. Σε βαθμολογία. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μικρή. Δεν είναι 58, 55, 57. Το MasterChef και στο παρελθόν νομίζω έχει δείξει ότι τελικά δεν χρειάζεται να είσαι νικητή για να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Όχι, βέβαια. Υπάρχουν παιδιά από τα οποία κάνουν τεράστια καριέρα και δεν πήγανε καν στην τελική πεντάδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα βήμα για να αποκτήσει μια αναγνωρισιμότητα και μετά να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου. Και είναι και μια εμπειρία έτσι. Μπαίνει σε μια διαδικασία με χρόνο, με δημιουργική ιδέα όταν σου δείχνουν ένα κουτί με προϊόντα και πρέπει να φτιάξει μια συνταγή από πολλά παιδιά αποκτούν και τόσο πολύ καλέ και διαπροσωπικέ σχέσει με του κριτές που κάνουν και. Πώς να το πω. Συμπράττουν μαζί σε μαγαζιά, σε συνθέσεις, τους προτείνουν. Ναι, νομίζω έχουν πάει. Έχουν τελειώσει και έχουν πάει ως ομάδα κάποιου σεφ εκεί στο εστιατόριό του. Να δουλέψουν. Και βέβαια το όνειρο των περισσότερων παιδιών που μπαίνουν στο MasterChef είναι μετά να ανοίξουν το δικό του μαγαζί. Αν νόμιζα θα πεις ότι να γίνουν κολλητή του Κουτσόπουλου. Γιατί εγώ αυτό θα ήθελα να πηγαίνω στο MasterChef. Έχει κολλητάρει το λιγότερο. Έχει γίνει κανείς μέχρι τώρα. Ένα κουμπάρο και από το MasterChef, ρε παιδί μου, μόνο από το Survivor. Συγχαρητήρια και στον Παναγιώτη που κέρδισε. Νομίζω ότι άξιζε. Με την ψήφωση του Άκη Πετρετζίκη. Μοιάζει 10 αρκετά. Χρόνια πριν ο Άκης, άμα βρείτε φωτογραφία και τη βάλετε δίπλα, είναι ακριβώς οι ίδιοι. Μοιάζει, όντως. Μοιάζει, μοιάζει. Εντάξει, δεν είναι ίδια, αλλά μοιάζει αρκετά. Σαν αδέρφια. Και όταν το πρώτο πέρασε, θυμάμαι, στις οντισιόν, το είχαν γράψει στα site τότε ότι η οσοσία του Άκη Πετρετζίκη. Και λέω, κοίτα να δεις. Μακάρι να έχει την πορεία του. Μακάρι. Ξέρετε, ίσως να τον έβγαλαν και νικητή καλά. Εντάξει, πλάκα κάνουμε βέβαια, γιατί ήταν άξιο το παιδί. Γιατί θύμιζε τον Άκη Πετρετζίκη. Γιατί ουσιαστικά μέχρι τώρα, πρόσεξε να δεις για το MasterChef, επειδή έχει αλλάξει παραγωγή και προβάλλεται αλλού, δεν υπάρχει ο MasterChef. Γιατί ουσιαστικά ο πρώτος νικητής του παιχνιδιού είναι αυτός. Ναι, όντως. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Το καρφί του που πέταξε τώρα για τον Σωτήρη Κοντιζά. Παιδιά, και έλεγε ο Κοντιζάς. Ναι, αλλά μετά αγκαλιάστηκαν. Και. Μήπως ήταν... που σημαίνει ότι το σκέφτεται. Του αποχωρισμού ο χαιρετισμός αυτός. Ή το κάνανε για να δημιουργήσουν αναμονή κοινού για να κάνουν ίσως καλύτερα νούμερα. Εγώ πιο πολύ βλέπω το δεύτερο σε αυτά που λέτε, αναμονή κοινού. Και τα δύο NBA, γιατί αισθανθήκαμε ότι λίγο ο Σωτήρης δεν ήθελε απλά να το πει. Και γι' αυτό τον πήρα καλιά μετά, τύπου αχ, τι μας κάνεις και φεύγεις και μετά. Έλα, μην τα λέμε αυτά τώρα στον αέρα. Κάπως έτσι το αισθάνομαι. Πάντως, σαν χρονιά, μπορούμε να πούμε ότι ήταν λίγο μια χρονιά που πέρασε λίγο θόρυβα το MasterChef. Ήταν μέτρια χρονιά. Απέναντι δηλαδή στα άλλα πράγματα. Ναι, ότι φαίνεται και ο τελικός δεν έκανε τόσο υψηλά νούμερα όσο αναμενόταν τουλάχιστον. Απλά εντάξει, πόσε σεζόν έχουμε δει. Είναι η έκτη αυτή. Εντάξει, λογικό δεν είναι κάπως να ξεθυμάνει δηλαδή και να πέσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Νομίζω πως ο κόσμος δεν ταυτίστηκε τόσο με τους παίκτες φέτος. Αν κρίνω από μένα που το έβλεπα κάθε χρόνο φανατικά. Δεν, με τους παίκτες δεν ταυτίστηκα. Δεν το είχες και δουλίτσα κούκλα μου, ναι, βλέπεις και Survivor, είχες και το αντιπαλωδέως, κατάλαβες. Μεγάλος ανταγωνισμός το ένα και νομίζω δεύτερο ότι φέτος παίζονταν κάθε μέρα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν παίζονταν, ναι, ξέρω, Δευτέρα-Τρίτη. Αυτό, παιδιά, και εγώ, έχει μετά φορά ήταν, το παιχνίδι. Δευτέρα-Τρίτη, Τετάρτη-Πέμπτη. Στις αρχές ήταν Δευτέρα-Τρίτη, μετά ξανά ήταν. Ναι, τώρα ήταν πάρα πολύ, θεωρώ. Ίσως να σκεφτεί η παραγωγή του χρόνου να κάνει και αυτή ένα edition All Star MasterChef. Τουλάχιστον να δούμε τους πρώτους, τους γνωστούς, τους πάρα πολύ καλούς δυνατούς. Να μπουν όλοι λοιπόν αυτοί στις κουζίνες μέσα, οι επαγγελματίες οι top και να διαγωνιστούν μεταξύ τους. Κάτι Πετερζίκη στην επιτροπή. Θα είναι ωραίο. Βέβαια, μιλώντας για νούμερα και τηλεθέαση, να πούμε ότι τα ανταγωνιστικά προγράμματα του MasterChef δεν είχαν καμία τύχη και ότι δεν είχαν καμία σχέση επίσης με τα νούμερα που έκανε αυτό. Γιατί αυτό, σαν παραγωγή, είναι πολύ πιο άρτιο και βέβαια έκανε πολύ καλύτερα νούμερα τηλεθέασης. Έτσι, τα άλλα πήγαν αυτά. Φέτος, λες, διαγωνισμοί μαγειρικής. Μαγειρικής. Καλά, ναι. Δεν θυμόμαστε καν τους τίτλους, δηλαδή έτσι όπως ξεκίνησαν, έτσι τελείωσαν, τα ξεχάσαμε. Κάτι με σεφ όλα πάντως.